Την ευχή για μια ακόμη καλύτερη χρονιά για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εξέφρασε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εφημερίδας Πελοπόννησος Θόδωρος Λουλούδης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας εφημερίδας που πραγματοποιήθηκε στον πολυχώρο πολιτισμού Επίκεντρο στην Πάτρα. Μαζί με την Πελοπόννησο έκοψαν την πίτα τους και η Συμβουλευτική Εταιρεία Δημοσκοπήσεων DataRC και το Διαγνωστικό Κέντρο Φροντίδα Υγείας σε μια προσπάθεια να συσσωρευτούν ακόμα περισσότερο οι σχέσεις των εργαζομένων σε αυτές. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Φέτος να βρεθούμε όλοι μαζί και για να γνωριστούμε και να γνωριστείτε μεταξύ σας και για να έχετε όλοι μια εικόνα και μια άποψη ποιοι είναι οι εργαζόμενοι των άλλων εταιριών, γιατί μια εταιρεία με την άλλη έχει σχέση και επηρεάζει μια την άλλη, αλλά και για να αντιληφθούμε όλοι στην πράξη πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και να συνεργαστούμε καλύτερα. Οι τυχεροί που βρήκαν τα φλουριά στα κομμάτια που μοιράστηκαν κέρδισαν από ένα μαγευτικό δήμερο στα Καλάβρητα, που άλλωστε ήταν και το δώρο που είχε οριστεί από τη διοίκηση των εταιριών. Τα πράγματα όλοι ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα. Νομίζω ότι πρέπει να απευθυνθούμε περισσότερο προς τον εαυτό μας όλοι. Περισσότερη δουλειά, περισσότερη σοβαρότητα. Βέβαια και πολλή αγωνιστικότητα από όλους. Όποιες και αν είναι οι δυσκολίες, νομίζω ότι το 2015 θα είναι καλύτερο για όλους μας. Οι καλεσμένοι στην εκδήλωση πριν τελετή σκοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τη θεατρική παράσταση «Σολομόντια Λύση».